Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ο Λάκη και εγώ σήμερα θα σας μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θεωρητικό θέμα, το οποίο μας έχει ζητήσει μια φίλη, τη λεγόμενη αυτοεγκατάλειψη. Τι σημαίνει αυτοεγκατάλειψη? Τι σημαίνει, γιατί μας συμβαίνει και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Γεια σας, είμαι η Θεκλα Πετρίδου. Είμαι ψυχολόγος και ψυχοεκπαιδεύτρια και αυτό εδώ είναι το κανάλι μας στο YouTube. Αν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι, σας παρακαλώ να κάνετε, και αν θέλετε να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε νέο βίντεο ή κάνουμε live. Μερικές φορές κάνουμε και live, ναι. Λοιπόν, αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε like. Μερικές φορές κάνουμε live. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε like. Βλέπετε, φοράω τον μπρασελέ που είναι ίδιο με το κολάρο του Λάκη. Είμαστε σωστοί σήμερα. Και εάν θέλετε να μοιράζεστε τα βίντεό μας στα κοινωνικά σας δίκτυα, στο Facebook, στο Twitter, στο LinkedIn κτλ. Ή στο Instagram, σε stories, αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για την ανάπτυξη του καναλιού μας. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Αυτοεγκατάλειψη. Η φίλη που μου το έχει στείλει το ερώτημα μου έχει πει ότι έχει βρει κάποια άρθρα που να εκφράζουν αυτή την έννοια αυτοαπαντώνω στα ισπανικά και με ρωτάει τι είναι αυτό, δεν βρίσκω αντίστοιχη λέξη αυτοεγκατάλειψη στα ελληνικά. Νομίζω πως η έννοια αυτοεγκατάλειψη στα ισπανικά που χρησιμοποιείται με τον όρο αυτοαπαντώνω πρέπει να αναφέρεται στον όρο της μαθημένης αβοηθησίας. Τι σημαίνει ο όρος αυτός, τι σημαίνει μαθημένη αβοηθησία? Μαθημένη αβοηθησία σημαίνει ότι έχω μάθει μέσα από τις δύσκολες συνθήκες της ζωής μου, έχω μάθει ότι είμαι αβοήθητος. Ότι δεν μπορώ ούτε εγώ να βοηθήσω τον εαυτό μου, ούτε κανένας άλλος. Και έτσι παρετούμε από οποιαδήποτε προσπάθεια για να ζήσω, να καλυτερέψω τη ζωή μου και αφήνομαι στην εντός εισαγωγικών μοίρα μου. Θέλω έτσι λίγο να κάνουμε μια αναπτυξιακή προσέγγιση του θέματος αυτού. Τα παιδιά μέχρι την σωματική τους ενηλικίωση, μέχρι τα 21-22 χρόνια περίπου, έχουν πολύ ψηλή την ανθρώπινη ορμόνη που βοηθάει στην ανάπτυξη, την αυξητική ορμόνη, στο αίμα τους. Η αυξητική ορμόνη είναι ελιξίριο. Ελιξίριο σημαίνει κάτι που το παίρνουμε και μας κάνει να νιώθουμε πολύ ωραία. Ελιξίριο σημαίνει μια ουσία που μας δίνει όρεξη για ζωή, που μας δίνει ζωντάνια, που μας δίνει καλή διάθεση. Γι' αυτό το λόγο τα παιδιά μπορεί να περνάνε κατάθλιψη, αλλά να μην έχουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης, ακριβώς επειδή έχουν πολύ ψηλή την αυξητική ορμόνη στο αίμα τους. Έχουν παρατηρηθεί περιστατικά, για παράδειγμα, μπορεί ένα παιδί να χάσει το γονιό του, που είναι ό,τι πιο τραυματικό, ό,τι πιο φοβερό για ένα παιδί να πεθάνει ο γονιός του, να είναι η μέρα της κηδείας, τη μια στιγμή να κλαίει και την άλλη στιγμή να παίζει αμέριμνο σε μια γωνιά. Αυτό δεν το κάνει γιατί είναι ανέσθητο ή δεν το κάνει επειδή δεν νιώθει πένθος και δεν στενοχωριέται που χάνει το γονιό του. Ο λόγος που το κάνει είναι ότι έχει εκκριθεί στο αίμα του μια ποσότητα αυξητικής ορμόνης η οποία του άλλαξε τη διάθεση. Γι' αυτό το λόγο όλα όσα τραβάμε, όλα όσα βιώνουμε κακοποιητικά στα παιδικά μας χρόνια φαίνονται ως προβλήματα στη ψυχική μας κατάσταση μετά την ενηλικίωση. Δηλαδή, μπορεί να είναι 22, 23, 24, 25, 26, 28, τότε να βγει προς τα έξω μια κατάθλιψη, να βγει προς τα έξω μια αγχώδης διαταραχή κλπ. Χωρίς να σημαίνει ότι τα παιδιά στην εφηβεία δεν μπορεί να έχουν συμπτώματα τα οποία να είναι ψυχικών διαταραχών, μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά συνήθως ένα πρόσωπο το οποίο έχει βιώσει δύσκολα, έχει βιώσει κακοποιητικά, μπορεί να μην το δείχνει ούτε στη συμπεριφορά του, αλλά και το ίδιο να μην το νιώθει στα συναισθήματά του ότι είναι δυστυχισμένο. Έχει μια αισιοδοξία ο νέος άνθρωπος, έχει μια αισιοδοξία το παιδί,
έχει μια αισιοδοξία ο έφηβος, έχει μια αισιοδοξία ο νεαρός ενήλικας, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ψηλή αυξητική ορμόνη στο αίμα και θα προσέθετα και άγνοια κινδύνου. Λοιπόν, οι περισσότεροι από μας έχουμε μεγαλώσει, ο καθένας με τις δικές του συνθήκες. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές τι σημαίνει κακοποιητική παιδική ηλικία, τι σημαίνει αδιόρατη κακοποίηση στην παιδική ηλικία. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βιώσει τραύματα στην παιδική μας ηλικία, έχουμε βιώσει ζητήματα κακοποίησης. Όμως, παρόλα αυτά, στα 8 μας, στα 10 μας, στα 12 μας, στα 15 μας, στα 18 μας είχαμε την αισιοδοξία ότι θα προσπαθήσουμε και θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα και θα ζήσουμε μια όμορφη ζωή. Εγώ θυμάμαι να είμαι, ξέρω εγώ, 8, 9, 10 ετών και να πέφτω το βράδυ να κοιμάμαι και να ονειρεύομαι το οδηγό. Για μένα τον οδηγό ήταν ένα όνειρο ζωής του στυλ «μπορώ να πάρω ένα αυτοκίνητο και να φύγω». Και ένιωθα χαρά στο όνειρο που έβλεπα όνειρο ότι οδηγούσα και νόμιζα εσφαλμένα τελικά ότι εάν αποκτήσω άδεια οδήγησης και μπορώ να οδηγώ μόνη μου και να πάω όπου θέλω, ότι θα είμαι και καλά, γιατί θα φύγω από εκεί που πονάω. Δεν είναι όμως έτσι απλά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου απλά. Γιατί? Πρώτον, επειδή είναι πολύ δύσκολο να ξεκαθαρίσεις από προβληματικές καταστάσεις, ειδικά όταν αυτές είναι στο χώρο της οικογένειας, εάν έχεις τοξικούς γονείς και έχεις μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον ναρκισσιστικής κακοποίησης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεκόψεις, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πας no contact, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου από όλον εκείνο το συρφετό υποτίμησης, ντροπιάσματος, επιτίμησης και αρνητικών στοιχείων που συνεχώς σου σούρνουν οι τοξικοί και κακοποιητικοί γονείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Μπορεί να σου πάρει τη μισή σου ζωή, πραγματικά. Από την άλλη, πέραν του ξεμπερδέματος στο εδώ και τώρα, δηλαδή του να είναι ένας ενήλικας ο οποίος έχει συνειδητοποιήσει ότι το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε ήταν τοξικό, δεν ήταν υγιές, ότι οι γονείς μου ήταν κακοποιητικοί, ότι αυτό που μου έλεγαν συνέχεια, ότι είμαι άσχημος, ότι είμαι παλαβός, ότι είμαι παχιά, ότι είμαι χαζή, ότι είμαι το ένα, ότι είμαι το άλλο, ότι ήταν βλακίες και δεν ισχύουν και δεν πρέπει να έχω επαφές με τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι συνεχώς με κάνουν να νιώθω άσχημα για τον εαυτό μου. Ακόμη και όταν το συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα και ξεκόψει, όπως είπα, από εκείνο το περιβάλλον, κουβαλά μαζί του μια πολύ βαριά κληρονομιά, η οποία αυτή βαριά κληρονομιά έχει όνομα τα τελευταία χρόνια και ονομάζεται σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Έχουμε κάνει αρκετά βίντεο στο κανάλι πρόσφατα για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και είμαι σίγουρη ότι στο μέλλον θα κάνουμε κι άλλο. Για όσους δεν έχει τύχει να δουν τα βίντεο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, το CPTSD, λέω έτσι περιληπτικά ότι πρόκειται για μια συνθήκη στην οποία ένας άνθρωπος έχει βιώσει σειρά τραυματικών γεγονότων μεγαλώνοντας, δεν έχει δεχθεί καμία βοήθεια για να τα ξεπεράσει, ψυχοθεραπεία, διάσωση, τον έχει διασώσει κανείς, δεν τον έχει πάρει κανείς να το σηκώσει από εκείνο το κακοποιητικό περιβάλλον για να τον πάει κάπου αλλού που να είναι ίσως καλύτερα. Οπότε αυτό το πρόσωπο μεγαλώνοντας έχει μέσα στη μνήμη του πάρα πολλά τραύματα, τα οποία είναι άδουλευτα, είναι πολλαπλά τραύματα. Και όταν υπάρχουν ερεθίσματα στο περιβάλλον, τα οποία να θυμίζουν τροποντινά οτιδήποτε έχει να κάνει με εκείνα τα τραύματα, χωρίς να το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος αυτός, παθαίνει αυτό που λέμε συναισθηματική αναδρομή, emotional flashback, και αποσυντονίζεται συναισθηματικά. Παθαίνει αυτό που λέμε συναισθηματική απορρίθμιση. Δηλαδή στα καλά καθούμενα, εκεί που δεν ένιωθε άσχημα, βλέπει κάτι, ακούει κάτι, μυρίζεται κάτι και γίνεται κατευθείαν χάλια. Όταν είσαι έτσι χάλια, εννοείται ότι νιώθεις αβοήθητος. Εννοείται ότι νιώθεις ότι δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Εννοείται ότι βουλιάζεις στο φόβο, βουλιάζεις στο αρνητικό συναίσθημα. Και αν αυτό συμβαίνει συχνά πυκνά,
Γιατί ένας άνθρωπος με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες που δεν είναι διαγνωσμένος, δεν του έχει γίνει διάγνωση και δεν έχει κάνει θεραπεία για να μπορέσει να ξεπεράσει τα τραύματα και να μάθει να διαχειρίζεται τις συναισθηματικές αναδρομές και να μάθει να διαχειρίζεται τη συναισθηματική απορρίθμιση, πάρα πολύ συχνά θα νιώθει απορρίθμισμένος. Πάρα πολύ συχνά θα νιώθει σκατά. Πάρα πολύ συχνά θα νιώθει χάλια. Σε σημείο που θα πιστέψει ότι εγώ προσωπικά δεν μπορώ να είμαι καλά. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένος. Εγώ προσωπικά έχω μαύρη τύχη. Εγώ προσωπικά είμαι άτυχος. Εγώ προσωπικά είμαι καταραμένος. Α, όλα αυτά που λέω σε εισαγωγικά, δεν τα πιστεύω, δεν τα υποστηρίζω και δεν τα θεωρώ ορθές σκέψεις. Πρόκειται για ένα σύστημα πεποιθήσεων λανθασμένο, το οποίο συμβάλλει στην περαιτέρω συναισθηματική και ψυχική αποδόμηση του ανθρώπου που το φέρει αυτό το σύστημα πεποιθήσεων. Αν είμαι πεπισμένος ότι είμαι άτυχος και ότι είμαι εντός εισαγωγικών καταραμένος και ότι δεν υπάρχει περίπτωση εγώ ποτέ να είμαι ευτυχής και ότι ό,τι και να κάνω, όσο και αν προσπαθώ, όλα πάνε σκάτα και το πρόβλημα είναι δικό μου, το πρόβλημα είναι σε μένα. Αν δηλαδή θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι μια χαρά την έχουν και εγώ με χάλια και νιώθω αυτή τη μιζέρια, ότι πω από μια ζωή προσπαθούσα, μια ζωή για παράδειγμα έβγαινε ένα ραντεβού και δεν έβγαινε τίποτα, ή μια ζωή δούλευα με επιμέλεια στη δουλειά μου και δεν είχα πρόοδο, μια ζωή προσπαθούσα να έχω φιλίες και το αποτέλεσμα ήταν να συνδέομαι με ανθρώπους οι οποίοι με πρόδιδαν, με ανθρώπους οι οποίοι με πουλούσαν, με ανθρώπους τοξικούς και ούτω καθεξής. Ήθελα μια ζωή να κάνω οικογένεια και δεν έχω καταφέρει να κάνω οικογένεια γιατί δεν έχω βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, δεν, άρα είμαι χαλασμένος. Δεν είμαι σαν τους άλλους εγώ. Εγώ μόνο έχω προβλήματα και άλλοι δεν έχουν. Αυτή είναι η μαθημένη αβοηθησία και η αυτοεγκατάληψη. Γιατί πραγματικά όταν πιστέψει ένας άνθρωπος ότι δεν έχει πλοίο για αυτόν και δεν έχει οδό, δεν έχει πλοίο για σένα, δεν έχει οδό, έλεγε ο Καβάφης στο ποίημα του «Η πόλης», όπως έχεις καταστρέψει τη ζωή σου σε αυτή τη μικρή την πόλη, σε όλο τον κόσμο την κατέστρεψες. Έχουμε αναλύσει αυτό το ποίημα, έχουμε κάνει μια προσέγγιση ψυχολογικής ανάλυσης του ποίηματος αυτού σε διάφορα άλλα βίντεο. Λοιπόν, όταν πιστέψει ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να είναι καλά, ότι δεν μπορεί να έχει μια υγιή ζωή, ότι δεν μπορεί να είναι ευτυχής, τότε ακριβώς είναι που παραδίδει τα όπλα, αφήνεται, αυτοεγκαταλείπεται και έτσι γίνεται έρμεο και των δικών του εσωτερικών δαιμόνων αλλά και της κακίας που δυστυχώς βρίθει στις μέρες μας. Δυστυχώς, θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν πάρα πολύ κακοί άνθρωποι γύρω μας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι ζούμε σε μια εποχή στην οποία πολλοί άνθρωποι έχουν εξαιρετικό εγωκεντρισμό. Ζούμε σε μια εποχή που ο ναρκισισμός ανθίζει. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όχι όλοι, οι περισσότεροι άνθρωποι που θα συναντήσουμε είναι πολύ πιθανόν να μην έχουν υγιείς προσωπικότητες και είναι πολύ πιθανόν να είναι παλιόπαιδα και παλιοκόριτσα. Shit happens και η κατάσταση είναι shit. Είναι. Εντάξει, είναι. Είναι και είναι. Όχι ότι και παλιότερα δεν υπήρχαν άνθρωποι με κακία. Όχι ότι και παλιότερα δεν υπήρχαν άνθρωποι με ναρκισισμό. Βεβαίως και υπήρχαν. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τώρα που ζούμε στο εδώ και τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φοράνε την κακία τους σαν παράσημο και θεωρούν ότι είναι πολύ σπουδαίοι επειδή φέρονται άσχημα στους άλλους και επειδή τριγωνοποιούν τους άλλους ανθρώπους, έχουν το διέρη και βασίλευε, επειδή διαδίδουν ψέματα, επειδή είναι μοχθηροί, επειδή είναι εκδικητικοί κλπ. Έχει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι ψυχικά και πνευματικά τεμπέληδες και οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν την πολύ δύσκολη δουλειά του να αντιμετωπίσουν τους εσωτερικούς τους δαίμονες και να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους, οπότε προχωρούν πέρα από την αυτοκαταστροφικότητα που είναι το πρώτο στάδιο, αυτοεγκατάληψη, αυτοκαταστροφικότητα, στην ετεροκαταστροφικότητα που είναι το δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι ακριβώς εκεί που αποφασίζεις ότι επειδή πονάω εγώ θέλω να πονούν και οι άλλοι.
Οι άνθρωποι που έχουν αυτοεγκατάλειψη συνήθως δεν θέλουν να κάνουν κακό στους άλλους. Παρατάνε τον εαυτό τους γιατί πιστεύουν ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, δεν μπορώ να είμαι καλά. Δεν μπαίνουν όμως στη διαδικασία να βλάψουν και τους άλλους. Είπα πρώτο στάδιο και δεύτερο στάδιο. Τι εννοώ λέγοντας αυτά? Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το πώς προκύπτει ένας άνθρωπος να έχει ένα ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και πώς προκύπτει να έχει ένας άνθρωπος συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, συνεξάρτηση. Και έχουμε πει ότι και οι δύο ξεκινάνε από την ίδια φυτηρία, τα τραύματα της παιδικής ηλικίας, και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τα τραύματα μπορεί να είναι αυτοκαταστροφικός, να γίνουν δηλαδή συνεξαρτώμενοι, να γίνουν δηλαδή άνθρωποι που εγκαταλείπουν τον εαυτό τους και προσπαθούν συνεχώς να ευχαριστούν τους άλλους και αφήνουν τον εαυτό τους στην άκρη, ή να γίνουν νάρκισσοι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, να γίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνιάζονται για κανέναν άλλο, δεν τους ενδιαφέρει αν προκαλούν πόνο σε άλλους ανθρώπους, δεν έχουν ενσυναίσθηση, δεν έχουν συμπόνια και γενικώς είναι ολόπεδο. Εντάξει. Αυτό είπα πρώτο στάδιο και δεύτερο στάδιο. Το τραύμα προκαλεί, το τραύμα είναι εκεί και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει κάποιος το τραύμα θα χαρακτηρίσει αν θα μείνει στο πρώτο στάδιο από μόνος του το αντιμετωπίσει το τραύμα, του να γίνει αυτοκαταστροφικός και να αυτοεγκαταληφθεί, ή αν θα πάει ακόμη πιο πέρα να γίνει ετεροκαταστροφικός. Με ρωτάτε συχνά, δηλαδή στην κοινωνία μας υπάρχουν μόνο συνεξαρτώμενοι και ενάρκησοι? Όχι, υπάρχουν και υγιείς προσωπικότητες. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν εξαιρετικά τυχεροί και μεγάλωσαν σε ένα υγιές ψυχικά και συναισθηματικά περιβάλλον. Μπράβο. Και επίσης υπάρχουν άνθρωποι επιζώντες, survivors, οι οποίοι μεγάλωσαν κακοποιητικά, μεγάλωσαν με δυσκολίες, αλλά στην ενήλικη ζωή τους, στην πορεία, μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν ψυχοεκπαίδευση, να κάνουν ψυχοθεραπεία, να κάνουν προσωπικό πνευματικό αγώνα και έμαθαν να λειτουργούν φυσιολογικά. Έμαθαν να λαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Έμαθαν να μην αφήνονται. Έμαθαν να αντιμετωπίζουν την αυτοεγκατάλειψη. Πώς αντιμετωπίζεται η αυτοεγκατάλειψη? Καταρχάς, αν ακούς αυτό το βίντεο ή βλέπεις αυτό το βίντεο, παρακολουθείς αυτό το βίντεο και σκέφτεσαι μήπως κι εγώ έχω ζητήματα αυτοεγκατάλειψης, κάνε αυτές τις ερωτήσεις στον εαυτό σου. Μήπως έχω παραμελήσει τη σωματική μου υγεία? Μήπως έχω παραμελήσει τη σωματική μου υγιεινή? Μήπως έχω παραμελήσει τη ψυχική μου υγεία? Μήπως έχω παραμελήσει τις σχέσεις μου? Μήπως έχω αφαιθεί να είμαι έρμεο των περιστάσεων και έρμεο των άλλων ανθρώπων και μέσα μου έχω την πεποίθηση ότι ό,τι και να κάνω δεν πρόκειται να βγάλω μια άκρη, οπότε παρετούμε, μήπως έχω παρετηθεί? Αν απαντάτε ναι ή ίσως σε αυτές τις ερωτήσεις, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να πάτε σε έναν ψυχολόγο της δικής σας επιλογής, να κάνετε κάποιες διαγνωστικές συνεδρίες, κάποιες διερευνητικές συνεδρίες και να πείτε, για παράδειγμα, έχω δει αυτό το βίντεο και είδα αυτή την ψυχολόγο που έλεγε ότι υπάρχει το φαινόμενο της αυτοεγκατάληψης ή αλλιώς μαθημένης αβοηθησίας. Και νομίζω ότι ίσως έχω αυτό το θέμα. Ήρθα να με δεις. Έτσι, απλά με τέτοια θέματα πάμε στο ψυχολόγο. Δεν πάμε μόνο να χωρίζουμε και δεν πάμε μόνο να νομίζουμε ότι μας απατάει ο εγκόμενος ή ο άνδρας και θέλουμε να το φέρουμε πίσω. Πάμε κυρίως γι' αυτά στο ψυχολόγο. Και ο ψυχολόγος μας, έχοντας κάποιες συνεδρίες, κάνοντας κάποιες συνεδρίες μαζί μας, θα μπορέσει να μας δώσει μια γνώμη για το αν έχουμε, για παράδειγμα, κατάθλιψη. Οπότε στην περίπτωση που έχουμε κατάθλιψη, θα μας συστήσει να πάμε και σε ψυχίατρο, να γίνει διάγνωση και να πάρουμε αντικαταθλιπτική θεραπεία. Βοηθάει πάρα πολύ η αντικαταθλιπτική θεραπεία στη θεραπεία της αυτοεγκατάλειψης και της μαθημένης μαθημένης αβοηθησίας. Ναι, εδώ θα σας πω ότι τα σύγχρονα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, τα SSRIs, η επιλεκτική αναστολή επαναπρόσληψης σερωτονίνης βοηθάνε ώστε να ανέβει το επίπεδο της σερωτονίνης στο αίμα μας. Είναι ένας νευροδιαβιβαστής η σερωτονίνη, ο οποίος αυτός νευροδιαβιβαστής είναι επίσης ελιξίριο. Δεν είναι όμως μόνο με τα αντικαταθλιπτικά που θεραπεύεται η μαθημένη αβοηθησία ή η αυτοεγκατάληψη. Χρειάζεται συνδυασμός ψυχοθεραπείας, τακτικής ψυχοθεραπείας και αντικαταθλιπτικής θεραπείας παράλληλα.
Η ψυχοθεραπεία μας βοηθάει να καταλάβουμε τον εαυτό μας, να μάθουμε τον εαυτό μας, να ανασύρουμε στην επιφάνεια τα τραύματά μας, τα αδούλευτα, να τα δουλέψουμε στην ψυχοθεραπεία τα τραύματά μας, να διαχειριστούμε, να εντοπίσουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες και να τους διαχειριστούμε. Η ψυχοθεραπεία μας βοηθάει να εντοπίσουμε τα triggers, τα ερεθίσματα εκείνα τα οποία μας προκαλούν αρνητικά συναισθήματα, μας προκαλούν δηλαδή συναισθηματική αναδρομή, και να μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε αυτά τα ερεθίσματα και ώστε να μην τα έχουμε, ή αν δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την συναισθηματική αντίδραση που μας προκαλούν. Η ψυχοθεραπεία μας βοηθάει να ξεκαθαρίσουμε τι σώες σχέσεις έχουμε με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Μας βοηθάει να βάλουμε κάποιες αρχές στη ζωή μας χρήσιμες και ψυχοφέλιμες. Επίσης, η ψυχοθεραπεία κάνει challenge, αμφισβητεί δηλαδή μαθημένα πρότυπα συμπεριφοράς, αμφισβητεί λανθασμένα συστήματα πεπιθήσεων, και μέσα από την ψυχοθεραπεία μαθαίνεις ότι ναι, και εσύ είσαι άνθρωπος, και εσύ είσαι αγαπητός, και εσύ έχεις αξία. Μπορεί να έχεις περάσει δύσκολα, μάλλον έχεις περάσει δύσκολα, έχεις ταλαιπωρηθεί, αλλά μπορείς να χτίσεις από εδώ και πέρα ένα καλύτερο μέλλον. Και πραγματικά είναι όλα εδώ. Όλα είναι εδώ με ποια έννοια? Με την έννοια το ότι αν εγώ ξεκινάω με το mindset, αν το μυαλό μου είναι σεταρισμένο στην ιδέα ότι ό,τι και να κάνω θα είναι σκάρτο, όσο και να προσπαθήσω δεν θα τα καταφέρω να είμαι ευτυχής, όσο καλές προσπάθειες και αν κάνω όλα θα μου πάνε σκατά, τότε ακόμη και όταν προσπαθώ, ακόμη και όταν νομίζω πως προσπαθώ, δεν προσπαθώ, αλλά με βάση το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, αυτοσαμποτάρομαι και καταλήγω να βγαίνω σωστός ή να βγαίνω σωστή. Δηλαδή, πιστεύω ότι όσο και αν προσπαθήσω εγώ ποτέ δεν θα τα καταφέρω το τάδε. Άμα πιστεύω ότι όσο και αν προσπαθήσω ποτέ δεν θα τα καταφέρω, όταν θα προσπαθώ με τέτοιο τρόπο που άθελά μου θα σαμποτάρω εγώ ο ίδιος τις δικές μου προσπάθειες. Θα έχω αυτοεγκαταληφθεί. Όλα είναι εδώ. Από εμάς εξαρτάται στην ενήλικη ζωή και να ξεκαθαρίσουμε τις σχέσεις μας και να αποφύγουμε να εμπλεκόμαστε με ανθρώπους τοξικούς και κακοποιητικούς, ώστε να μην κακοποιούμαστε από τούδε και στο εξής. Και όλα είναι εδώ να δουλέψουμε ψυχοθεραπευτικά τα τραύματα του παρελθόντος, τις αναμνήσεις μας, να διαχειριστούμε τα συναισθήματα μας που έχουμε καταπιέσει πολλά χρόνια λόγω της διαπαιδαγώγησής μας, να αποδεχτούμε τα συναισθήματα μας, να αφήσουμε τον εαυτό μας να τα βιώσει και να θεραπευτούμε και να έχουμε κάθαρση. Είναι εξαιρετικά απαραίτητη η ψυχοθεραπεία σε αυτή τη διεργασία. Γι' αυτό, παρόλο που ξέρετε και όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο μου συχνά, γνωρίζετε ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαι εναντίον. Σε καμία των περιπτώσεων δεν είμαι εναντίον της αντικαταθλιπτικής θεραπείας, γιατί σε αυτό το βίντεο έχω μιλήσει για διάγνωση κατάθλιψης και αντικαταθλιπτική θεραπεία. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι εναντίον, ίσα ίσα είμαι υπέρ. Θεωρώ όμως ότι πέρα από τη στόχευση στην χημική θεραπεία της κατάθλιψης, πρέπει να υπάρχει και μια θεραπεία συναισθηματική και γνωστική, που αυτή γίνεται μέσα από την ψυχοθεραπεία. Όταν λέω θεραπεία συναισθηματική και γνωστική, δεν εννοώ απαραίτητος το CBT, τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, που είναι ένα μοντέλο θεραπείας στο οποίο έχω εκπαιδευτεί, αλλά δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα εμένα προσωπικά, γούστα είναι αυτά. Μιλάω για την ψυχοθεραπεία εν γέννη, στην οποία ψυχοθεραπεία ένας άνθρωπος συνδέεται θεραπευτικά με έναν θεραπευτή, με μια θεραπεύτρια, και μέσα από εκείνη τη θεραπευτική σχέση και με γνώμονα τη θεραπευτική σχέση μαθαίνει να αγαπάει τον εαυτό του, να συνδέεται υγιώς με τον εαυτό του και κατ' επέκταση να συνδέεται υγιώς και με τους άλλους ανθρώπους. Και μία υγιής σύνδεση με τον εαυτό μας σημαίνει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να τον προστατεύουμε τον εαυτό μας, να τον αγαπάμε τον εαυτό μας, να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον εαυτό μας και να μην προβαίνουμε σε αυτοεγκατάλειψη. Αυτά. Αυτοεγκατάλειψη, μαθημένη αβοηθησία, σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία,
ξεκαθάρισμα τοξικών και κακοποιητικών σχέσεων, οι λέξεις κλειδιά του βίντεο αυτού. Ο Λάκη και εγώ σας ευχόμαστε πρώτον να μην είστε αυτοεγκαταλειμμένοι και δεύτερον, εάν είστε, να μπορέσετε να πάρετε τον εαυτό σας πίσω κάτω από τη φτερούγα της αγάπης σας, της προσοχής σας και της προστασίας σας. Σ' αγαπώ.